Σε σύγχυση βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα με το εμβόλιο της Άστρα. Από τον Απρίλιο γνώριζαν ότι προκαλεί θρομβώσεις σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και έφτασε Ιούνιος για να ανακοινώσουν ότι πλέον θα το κάνουν οι άνω των 60 ετών. Από τις 26 Απριλίου είχα επισημάνει ότι τόσο το εμβόλιο της AstraZeneca όσο και το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχουν ενοχοποιηθεί για θρομβοεμβολικά περιστατικά. Αυτά περιορίζονται σε νέες γυναίκες. Επειδή δεν είχαμε επαρκείς δόσεις εμβολίων για να εμβολιάσουμε τους νεότερους, είχαμε χάσει αρκετούς νεότερους από κορονοϊό. Άρα γλιτώσαμε πολλές ζωές. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο της επιστημονικής κοινότητας έχουν μπει κάποια περιστατικά μυοκαρδίτιδας που εμφανίστηκαν στη χώρα μας και μελετώνται ως πιθανές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά του κορονοϊού, δηλαδή της Pfizer και της Moderna. Έχουμε κάποια περιστατικά, όμως η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό είναι ως... Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα η αιτιώδη σχέση με το εμβόλιο. Αν οφείλεται στο εμβόλιο ή όχι. Περιμένουμε ακόμα περισσότερα δεδομένα. Πάντως, σύγχυση για τον εμβολιασμό με AstraZeneca επικρατεί και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, ενώ η αρμόδια επιτροπή ζήτησε να το κάνουν οι άνω των 60, ο Υπουργός Υγείας παρενέβη και ζήτησε να το κάνουν όλοι.